Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Πάσχα. Πάμε στην Ιουλιέτα μας, η οποία έχει βγει έξω, γιατί πλησιάζουν εκεί μέρες. Τι πλησιάζουν, καθυστερήσαμε κιόλας για την αγορά της λαμπάδας. Για πάμε να τη συναντήσουμε. Έχει πάει σε πολύ γνωστό κατάστημα εδώ στη γειτονιά, να μας δώσει και την εικόνα που γίνεται και τις τιμές που παίζουν για τη λαμπάδα και για τα υπόλοιπα πασχαλινά δώρα. Ακριβώς, Χρήστο, όπως το είπες και εσύ, διανύουμε τη μεγάλη εβδομάδα, είναι η μεγάλη Δευτέρα σήμερα και ξεκίνησαν σιγά σιγά και δειλά-δειλά να βγαίνουν έξω οι καταναλωτές για να αγοράσουν την καθιερωμένη λαμπάδα. Ήρθαμε εδώ σε ένα κατάστημα, είδαμε έχει ντυθεί στα πασχαλινά, αν και το Πάσχα δεν είναι όπως τα Χριστούγεννα, Χρήστο, που ο κόσμος γοράζει διακοσμητικά και ούτω καθεξής. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να αγοράζει ο κόσμος. Πριν πάμε στις λαμπάδες, να μας πει έτσι μια κουβέντα η κυρία Χριστάλα Γεωργίου, εδώ υπάλληλος του καταστήματος. Κυρία Γεωργίου, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια να αγοράζει ο κόσμος και πασχαλινό διάκοσμο? Σίγουρα, ναι, τα τελευταία χρόνια άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Όχι σαν τα Χριστούγεννα φυσικά, αλλά πάλι έχει ενδιαφέρον. Ειδικά από τις νεαρότερες, αλλά και οι πιο μεγάλες. Είναι συνήθως όλες μέσα στο πνεύμα πλέον της διακόσμησης, του χώρου γενικά. Έχουμε και ανάγκη με τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε να διακοσμήσουμε το σπίτι μας. Ναι, χρειάζεται, γιατί πως μιλούμε και με τις πελάτες καθημερινά, ανεβάζει την ψυχολογία μας, γιατί θέλει. Όπως ο χώρος, όπως ο εαυτός μας, όλα θέλουν μια αλλαγή, μια ωραία διακόσμηση. Και αυτό που γίνεται ανάρπαστο είναι οι λαμπάδες. Τις βλέπουμε και εδώ, τις πασχαλινές λαμπάδες. Θα πούμε ότι οι λαμπάδες συμβολίζουν το νεοφώτιστο, δηλαδή αυτό που έφερε το φως. Παλιά, στα πιο παλαιά χρόνια, βαπτίζονταν ουσιαστικά οι χριστιανοί το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα και είχαν την καθιερωμένη λαμπάδα. Έχει καθιερωθεί από τότε, αλλά σήμερα συμβολίζει και το Άγιο Φως, το οποίο έρχεται από τους Αγίους Τόπους και το παίρνουμε το Μεγάλο Σάββατο. Υπάρχουν λαμπάδες εδώ για όλα τα βαλάντια. Ακριβώς. Υπάρχει από πολύ μικρό παιδάκι μέχρι μεγάλες κυρίες. Και διαφορετικές τιμές. Ξεκινά από πολύ χαμηλά και πάει αναλόγως του τι επιθυμεί ο καθένας. Ναι, ναι, αναλόγως του στολίσματος, τι έχει πάνω. Συνήθως έτσι είναι. Πριν πάμε να μας δείξει η κυρία Χριστάλα πώς ακριβώς γίνονται οι λαμπάδες, εγώ θα σας δείξω τις πιο περίεργες που έχω εντοπίσει εδώ. Περίεργες σε εισαγωγικά. Έχει αλλάξει το έθιμα από τότε και βλέπουμε ένα ποικιλοτρόπος διάκοσμο. Βλέπουμε εδώ της Ομόνιας λαμπάδα. Να δείξουμε και του ΑΠΟΕΛ. Μην φάνει ότι είμαστε προκατηλημένοι. Όχι. Υπάρχει για... Βλέπουμε εδώ και για το ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει για όλες τις ηλικίες. Δεν το εντοπίζω τώρα όμως. Έχουμε εδώ και για το TikTok, βλέπετε εδώ, TikTok. Βλέπουμε ότι ακριβώς τα trends που λένε και οι νέοι έχουν καθιερωθεί και στις λαμπάδες, Χρήστο. Τώρα βλέπουμε ότι επιδρούν παντού, αν και είναι παραδοσιακά να συνδέεται με τη θρησκεία, πλέον έχει να κάνει και λίγο με το διακόσμηση, να είναι στη μόδα και ούτω καθεξής. Το κυκλοφορά αυτή την εποχή. Πάντα έτσι γίνεται. Ό,τι είναι σχετικά με τη μόδα. Ακριβώς. Πάντα γίνεται σε όλα, τώρα στις λαμπάδες. Εδώ έχουμε και Pokémon λαμπάδα, τη βλέπουμε για να δείτε ακριβώς. Και εκεί έχουμε με μπαλαρίνες, κούκλες. Και από εδώ να πούμε ότι υπάρχουν για όσους θέλουν να μην αγοράσουν έτοιμη λαμπάδα, αλλά να την φτιάξουν. Υπάρχουν ουσιαστικά και τα απαραίτητα για να μπορέσουν ήδη να τη φτιάξουν. Και θα πάμε τώρα εδώ με την κυρία Χριστάλα να μας δείξει ακριβώς τη διαδικασία την οποία ακολουθείτε για να φτιάξουμε μια λαμπάδα και μόνοι μας. Ουσιαστικά θα αγοράσουμε τη λαμπάδα το κερί και θα έρθουμε να διακοσμήσουμε με ό,τι επιθυμούμε εμείς. Και συνήθως, Χρήστο, να πούμε ότι είναι οι νονοί που αγοράζουν τη λαμπάδα για τους βαπτιστικούς. Έτσι ήθιστε, διότι ουσιαστικά, όπως αναφέρει η θρησκεία, είναι αυτοί που έφεραν κοντά στο χριστιανισμό τα παιδιά. Έχουμε εδώ την κυρία Χριστάλα να μας δείξει. Βλέπουμε, είναι εδώ μια μπαλαρίνα. Μια λαμπάδα στολισμένη. Μπορεί ο πελάτης να πάρει σκέτα λαμπάδα, θα πάρει τα υλικά μετά, κορδέλες, χινάκια, όπως θέλει ο ίδιος να τη διακοσμήσει. Εντάξει, συνήθως οι κοπέλες έχουν
ενδιαφέρονται, ενώ για να τις φτιάξω, είναι μία από τις πολλές, γιατί δεν μπορούμε εδώ να τα φέρουμε. Ναι, ναι. Είμαι ακριβώς και όλη την περίπλοκη διαδικασία, αλλά είναι εύκολη διαδικασία, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα υλικά, λίγο σπάγκο. Ακριβώς, σχετικά εύκολη, διότι έχει διαδικασία, αναλόγως και του είδους σαν τούτη, θέλει με την μπαλαρίνα, θέλει λίγη δουλειά για να δεθεί απάνω. Mm-hmm. Και γίνονται πολύ ωραίες. Βλέπεις το κερί μόνο το, ακριβώς τα υλικά και τη φτιάχνεις αναλόγως του γούστου και πόσα θέλεις να διαθέσεις. Από πού ξεκινούν οι τιμές και μέχρι πού φτάνουν? Τιμές ξεκινάνε και από 5 ευρώ, αλλά μπορεί να πάνε μέχρι 20, 22, 15, αναλόγως τι δουλειά έχει πάνω και τα υλικά που θα μπουν πάνω. Διότι είναι μοναδικές λαμπάδες, δεν είναι η συνηθισμένη που θα την βρεις, κατάλαβες, σε σούπερ μάρκετ, σε οπουδήποτε. Αυτές είναι πιο ποιοτικές λαμπάδες. Ακριβώς, άκουσαμε Χρήστο. Μπορεί ο καθένας να φτιάξει και τη δική του λαμπάδα. Οι τιμές ξεκινούν από 5 μέχρι 20 ευρώ. Άρα υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια. Έχουμε μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Δεν είναι ανάγκη να μείνουμε και τελευταία στιγμή. Καλά, τη λαμπάδα. Ο κόσμος μένει μέχρι τελευταία το Σάββατο. Στιγμή. Εντάξει, περνώντας τώρα τα χρόνια, τώρα περνώντας, όλοι είναι πιο προγραμματισμένοι. Πιστεύω, που βλέπω και εγώ με τη δουλειά μου, έρχονται πιο ενώρις. Mm-hmm. Έχουν το ενδιαφέρον, διότι πρέπει να τα δώσουν και στα παιδιά, θα μείνουν ούτως ή άλλως τελευταίες μέρες. Ακριβώς. Άρα θα έρθουν από νωρίς, θα είναι πιο προγραμματισμένοι. Ακούσαμε να μένουμε κι εμείς και την Κυριακή του Πάσχα, έτσι με τη λαμπάδα να πάμε στην εκκλησία. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.